Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητοί αδερφοί, ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού να διαβάσουμε από την Παλιά Διαθήκη, στη σελίδα 470, είναι το προφήτη Νεεμία, το βιβλίο του προφήτη Νεεμία, ή τα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από την αρχή. 470 σελίδα, ή τα κεφάλαιο, το βιβλίο του προφήτη Νεεμία. Συνήχθη δε πάσο λαός, ως εις άνθρωπος της πλατείαν την έμπροσεν της πύλης των υδάτων και είπων προς τον Έσδραν τον γραμματέα να φέρει το βιβλίο τον νόμο το Μωυσαίος τον οποίον ο Κύριος προσέταξεν εις το Ισραήλ. Και την πρώτην ημέραν το έβδομο μηνός έφερεν Έσδρας ο ιερεύς τον νόμον έμπροσθεν της συνάξεως ανδρών τε και γυναικών και πάντων των δυνάμεων εννοώσιν ακούοντες και ανέγνωσεν εν αυτό εν την πλατεία την έμπροσθεν της πύλης των υδάτων από της αυγής μέχρι της μεσεμβρίας ενώπιον των ανδρών και των γυναικών ενώπιον και των δυνάμεων να εννοώσει και τα ότα πάντως του λαού προσήχων εις το βιβλίο του νόμου. Ίστατο δε Έσδρας ο γραμματεύς επί βήματος ξύλινου το οποίον έκαμον επίτηδες και πλησίων αυτού ίστατο Ματαθίας και Σεμά και Αναΐας και Ουρίας και Χελκίας και Μαασίας και εκ δεξιών αυτού εξ αριστερών και δεξιών αυτού εξ αριστερών δε αυτού Φεδέας και Φανταΐας και Μασαήλ και ο Μαλχίας και ο Ασούμ και ο Ασβαδανά Ζαχαρίας και Μεσουαλάμ και ίνιξεν ο Έσδρας το βιβλίο ενώπιον πάντως του λαού διότι το υπεράνω πάντως του λαού και ότε ίνιξεν αυτό πάσο λαός γέρθη και ευλόγησεν ο Έσδρας τον Κύριον και Θεόν τον Μέγαν και πάσο λαός απεκρίθη αμήν αμήν υψώνοντες τα σχήρας αυτών και κύψαντες προσεκίνησαν τον Κύριον με τα πρόσωπα επί την γην Ιησούς δε και Βανή και Σερεβίας η αμήν Ιακούβ Σαβεθάη, Οδιάς, Μασίας και Λιτά, Αζαρίας, Ιωζαβάθ, Ανάν, Θελιές και οι Λεβίτε εξήγουν τον νόμο εις το λαόν και ο λαός ίσουτε εν το τόπο αυτού. Και ανέγνωσαν εν το βιβλίο τον νόμο του Θεού ευκρινώς και έδωκαν την έννοια και εξήγησαν τα αναγινωσκόμενα. Και ο Νεεμίας, ούτως είναι ο Θυρσαθά, και Εσδράς ο αιρεύς ο γραμματεύς και οι Λεβίτε οι εξηγούντες εις των λαών είπαν προς πάντα των λαών η μέρα αυτή είναι Άγια εις Κύριον των Θεών σας μη πενθείτε μη δε κλαίετε διότι πάσο λαός έκλαιαν ως σήκωσαν τους λόγους του νόμου και είπε προς αυτούς υπάγετε φάγετε παχαία και πίετε γλυκίσματα και αποστήλατε μερίδας προς τους μη έχοντας μηδέν ετοιμασμένων διότι η μέρα είναι Άγια εις τον Κύριον ημών και μη λυπήστε διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας και κατεσίγασαν οι Λεβίτε πάντα το λαόν λέγοντες ησυχάζετε διότι η μέρα είναι Άγια και μη λυπήστε και απήρθε πάσο λαός για να φάγωσιν και να πίωσιν και να αποστέλουσε μερίδας για να, και να κάμωσιν εφροσύνην μεγάλην διότι ενόησαν τους λόγους τους οποίους εφανέρωσαν εις αυτούς και την δευτέραν ημέραν συνήχθησαν άρχοντες των πατριών πάντως του λαού ιερείς και λεβίτε προς Έσδραν τον γραμματέα δια να διδαχτώσουν τους λόγους του νόμου και ευρήκαν γεγραμμένον εν τον νόμο τον οποίον προσέταξε ο Κύριος για τον Μωυσαίος να κατοικήσωση η Ισραήλ εν σκηνάς εν τη γιορτή των έβδομο μηνός και να δημοσιέσωσιν και να διακηρύξωσιν εις πάσαν της πόλης αυτών και εις την Ιερουσαλήμ λέγοντας εξέλθετε εις το όρος και φέρετε κλάδους ελέας και κλάδους αγριελέας και κλάδους μυρσίνης και κλάδους φοινικών και κλάδους δασίφυλων δέντρων για να κάνετε σκηνάς κατά των γεγραμμένων και εξελθών ο λαός έφερε και έκαμον εις αυτούς σκηνάς έκαστον επί των δώματος αυτού και εν τες αυλές αυτών και εν τις αυλές του οίκου του Θεού και εν την πλατεία της πύλης των υδάτων και εν την πλατεία της πύλης του Εφραήμ και πάσε η σύναξη των επιστρεψάντων από την εχμαλωσίας έκαμον σκηνάς και εκάθισαν εν τα σκηνάς
διότι από τον ημερών Ιησού Υιού τον Αβή μέχρι εκείνης της ημέρας οι Ισραήλ δεν είχαν κάνει ούτω και έγιναν εφροσύνη μεγάλης φόντρα και καθεκάστην ημέραν από τις πρώτης ημέρας μέχρι τις τελευταίες ημέρας ανεγίνωσκεν εν το βιβλίο το νόμο του Θεού και έκαμον γιορτήν επτά ημέρας τη δεν όγδεν ημέραν πάνδημον σύναξιν κατά των διαταταγμένων. Αμήν αδερφοί μου. Ευλογημένο και Άγιο το όνομα το Κυρίου μας. Πάντοτε υπάρχει τρόπος να ξαναφτιάξουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί, από το Λόγο του Θεού. Ό,τι και να συνέβη στη ζωή μας, για όποιο και λόγο να επιτράπει μια μεγάλη δοκιμασία στη ζωή μας ή ακόμα και παιδί από το Θεό, να είμαστε σίγουροι και βέβαιοι ότι πάντοτε υπάρχει τρόπος να ξαναφτιάξουμε τη σχέση μας η οποία χάλασε εξαιτίας της δικές μας της παραβάσης, εξαιτίας της δικής μας ανυπακοής στο Λόγο του Θεού. Όλη η Παλιά Διαθήκη είναι γραμμένη για να μας δείξει ο Κύριος ότι αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο και δεν θέλει το θάνατο το αμαρτωλό, αλλά θέλει να ζήσει ο άνθρωπος. Και ο μόνος τρόπος για να ζήσει ο άνθρωπος είναι να πλησιάσει το Δημιουργό του. Πολλές φορές μέσα στην πτώση μας, μέσα στην ανομία την οποία επιτρέψαμε στη ζωή μας, βρίσκομαι δικαιολογίες. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος φταίει. Ο πρώτος που δικαιολογήθηκε ήταν ο Αδάμ, ο οποίος αντί να παραδεχτεί την αμαρτία εξαιτίας της ανυπακοής στο Λόγο του Θεού, έριξε την ευθύνη στην Εύα. Αυτή φταίει. Αυτή μου έδωσε να φάω από το απογορευμένο καρπό. Και μάλιστα τη γυναίκα, Κύριε, που εσύ μου έδωσες, με εξαπάτησε. Αλλά εμέσω πλήν σαφώς εσύ φταίς τελικά για την κατάντια τη δικιά μου. Μη γέννητο αδερφή, να βρίσκουμε δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε τι, τη κατάστασή μας. Όλα γύρω μας μαρτύρουνε ότι δεν είμαστε στη κατάσταση αυτή που θα θέλαμε και ήδη να βρισκόμαστε, αλλά και ο ίδιος ο Θεός θα ήθελε να είμαστε. Να απολαμβάνουμε την παρουσία του Κυρίου εν δυνάμει. Ο λαός του Θεού να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, να είναι πλήρης χαράς. Έσχατες ημέρες να ντοξάζεται ο Κύριος, να υψώνεται ο Λόγος του Θεού, να κηρύτεται το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να σώζονται κάθε μέρα οι ψυχές, να έρχονται στην Εκκλησία και να προστίθονται ψυχές στην Εκκλησία, όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτό όμως πώς θα γίνει όταν εμείς στεκόμαστε μακριά? Πώς θα γίνει όταν εξαιτίας της δικής μας ανυπακοής στο Λόγο έχουμε απομακρυνθεί από την παρουσία του Κυρίου? Υπάρχει τρόπος και είναι η μετάνοια. Μόνο η μετάνοια είναι αυτή, και η μετάνοια σημαίνει παραδοχή, το φταίξιμο που έχω πράξει ο ίδιος, αλλά όχι μόνο εγώ ο ίδιος, πολύ πιθανόν και οι πατέρες μας. Γιατί εδώ θα δούμε στο λαό αυτό ότι ενώ είχαν αμαρτήσει οι πατέρες τους, οι πατεράδες τους βρεθήκανε εχμάλωτοι 70 χρόνια και ομολογήσουν ότι φταίγανε και αυτοί. Και εμείς φταίμε, Κύριε. Και οι πατεράδες ημών φταίνε. Συγχώρεσε την ανομία μας. Έτσι προσευχήθηκε ο Δανίλ. Έτσι προσευχήθηκε ο Ερεμίας. Έτσι προσευχήθηκαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι στο Λόγο του Θεού, όταν καταλάβανε ότι το ότι λείπει η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας είναι εξαιτίας της δικής μας αμαρτίας, εξαιτίας της δικής μας απομάκρυνσης από το Λόγο του Θεού. Και ενώ πέρασαν αυτές τις δυσκολίες, πέρασαν αυτές τις ταλαιπωρίες, 70 χρόνια μακριά από τη γη που ο Θεός τους είχε υποσχεθεί. Δεν χρειάζεται να περάσουν τόσα χρόνια, αδέρφια μου. Αν μπορούσε ο καθένας από μας να το πάρει προσωπικά για τον εαυτό του. Ωραία είναι να τον πάρουμε και σαν λαός Θεού, αλλά και προσωπικά για τον εαυτό του. Είναι ανάγκη να περάσουν χρόνια μακριά από την παρουσία του Θεού για να καταλάβω ότι ο μόνος τρόπος να είμαι ευτυχισμένος και σε αυτή τη γη, αλλά και να έχω μια υπόσχεση
η οποία είναι ενισχύ για την αιώνια ζωή, είναι το να είμαι κοντά στον Κύριό μου, το να απολαμβάνω κάθε μέρα τον Κύριο στη ζωή μου. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον Κύριο, εξαρτάται και από μένα. Ο Κύριος με έχει βεβαιώσει ότι με αγαπάει, διότι προσπαθεί με κάθε τρόπο, ακόμα και τις δυσκολίες που περνάμε και αυτά που επιτρέπει ο ίδιος στη ζωή μας, είναι για να μας δείξει ότι μας θέλει πίσω, κοντά Του. Δεν το κάνει ο Κύριος για να τιμωρήσει, με την έννοια ότι επειδή είναι υπεράνω όλων, έχει υπερηφάνεια μέσα Του και λέει, α, δεν με αγαπάς, θα σου δείξω εγώ τώρα να δεις τι θα πάθεις επειδή δεν με αγαπάς. Όχι, αδέρφια μου. Επιτρέπει ο Κύριος δυσκολίες για να καταλάβουμε ήδη ότι μακριά από την παρουσία του Κυρίου δεν υπάρχει χαρά. Όλα αυτά που γυαλίζουν γύρω στον κόσμο, όλα αυτά που διαφημίζονται από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, όλες τις υποσχέσεις για μια ευτυχισμένη ζωή με ένα ψεύτικο χαμόγελο, δεν μπορούν να μας κάνουν να αποκοιμηθούμε και να πούμε, ναι, αυτό είναι ωραίο, να το ζήσω και εγώ, να το ζηλέψω και εγώ αυτό. Γιατί έχει ένα μεγάλο παράπονο ο Κύριος στο προφήτη Ιερεμία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που λέει ο Κύριος, αν θέλετε να το δείτε, είναι στην σελίδα 680. Είναι ένα παράπονο το Κύριο, το οποίο ισχύει και σήμερα, δεν έχει αλλάξει ο Κύριος. Τι λέει ο Κύριος στον Ιερεμία, το βιβλίο το προφήτη Ιερεμία? Είναι στο Ιώτα κεφάλαιο, αν θέλετε να το δείτε, συγγνώμη, στο Θήτα κεφάλαιο. Είναι από το 12 εδάφιο, θα διαβάσουμε τα 3 εδάφια. Τι είναι ο άνθρωπος ο σοφός, ώστις δύναται να εννοήσει τούτο, και προς τον οποίον ελάλησε το στόμα του Κυρίου για να αναγγείλει αυτό? Διότι η γη εχάθη, υφανίστη, ως έρημος, ώστε να μην υπάρχει ο διαβαίνων. Και είπε Κύριος, διότι εγκατέλειπον τον νόμο μου, τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτών, και δεν υπήκουσαν εις την φωνή μου, και δεν περιεπάτησαν εν αυτό, αλλά περιεπάτησαν ο πίσω της ορέξης της καρδίας αυτών και ο πίσω των Βαλαΐμ, τα οποία οι πατέρες αυτών εδίδαξαν αυτούς. Δια τούτο, ούτω λέγει ο Κύριος τον δυνάμενο Θεός του Ισραήλ, ιδού εγώ θέλω θρέψει αυτούς των λαών τούτων με άψιτον και ίδωρ χωλής θέλω ποτίσει αυτούς, και θέλω διασκορπίσει αυτούς εις της έθνηση τα οποία αυτοί και οι πατέρες αυτών δεν εγνώρισαν, και θέλω αποστείλει την μάχη να πίσω αυτών Ιωσού αναλώσει αυτούς. Αδερφοί, το ίδιο παράπονο έχει ο Κύριος. Με εγκατέλειψαν. Ποιο ήταν το παράπτωμα που έκανα ο Κύριος άλλο σημείο? Τι μου βρήκανε σαν ελάττωμα και με παρατήσανε? Θα πει για το λαό του. Και το ίδιο θα πει για το κάθε έναν από εμάς. Τι μου βρήκες παιδί μου και με παράτησες? Τι δεν σου αρέσει από αυτό που σου προσφέρω, έτσι ώστε επιθυμείς τα πράγματα τα οποία ανήκουν στο κοσμικό σύστημα? Βλέπεις τις άλλες κοπέλες που περπατάνε στο δρόμο και λες, αχ τι ωραία είναι αυτή, ή τι σπουδαίος είναι ο άλλος. Τι είναι αυτό που σου προσφέρω και δεν μπορείς να το δεχτείς, διότι το θεωρείς ότι είναι ελάττωμα, διότι το θεωρείς ότι είναι άσχημο? Περιμένει μια απάντηση ο Κύριος. Και αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι δεν έχουμε απάντηση. Τι να πούμε στον Κύριο? Ότι Κύριε, η θυσία σου που έκανες στο Σταυρό του Γολγοθά είναι ανεπαρκής? Μη γέννητο, αδέρφια μου. Κύριε, η αγάπη σου προς εμάς είναι ανεπαρκής? Ή μήπως ο τόπος που μας έχεις ετοιμάσει δεν μας ικανοποιεί? Μπορεί να το πει κάποιος αυτό, αδερφοί, σκέφτοντας ειλικρινώς και βλέποντας τη δική του τη ζωή? Κι όμως με τα έργα μας πολλές φορές αυτό ομολογούμε. Μπορεί το στόμα μας να λέει, Κύριε δόξα, αλληλούια, αμήν στο λόγο σου, αλλά τα έργα μας πολλές φορές λένε το αντίθετο. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, εδάφια, πολλά εδάφια φορτωμένα με συναισθήματα αγάπης από τον Θεό προς τον άνθρωπο, για να μας πείσει ο Κύριος ότι ό,τι κάνει στη ζωή μας
Είναι το καλύτερο. Είναι το τέλειο. Και αυτό που έχει ετοιμάσει για μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Και εμείς αυτό καλούμαστε να το απολαύσουμε. Το μόνο που ο Κύριος ζητάει από κάθε έναν από εμάς είναι να έχουμε υπακουή στο λόγο του. Πίστη στο πρόσωπό του και υπομονή για να κερδίσουμε τις ψυχές μας. Δύσκολο ακούγεται. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που κάθε μέρα προβάλλει διάφορα πράγματα. Έναν εχθρό της ψυχής που με κάθε τρόπο προσπαθεί να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Αλλά ποιος είναι μεγαλύτερος, αδερφοί? Αυτός που ζει εν τον κόσμο ή αυτός που ζει μέσα μας? Ο Κύριος μας, το Πνεύμα το Άγιο που έθεσε μέσα μας ο Κύριος για να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια του Λόγου Του. Να μας δώσει ο Κύριος αυτό το βράδυ, αδερφοί, να καταλάβουμε ότι ο Λόγος Του είναι από αγάπη. Ότι ο Λόγος Του είναι πλήρης δυνάμεως. Και δεν έχει να κάνει ότι είναι Παλιά Διαθήκη και ήταν για εκείνη την περίοδο. Ο χαρακτήρας του Θεού δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι ίδιος εχθές, σήμερα και στον αιώνα. Και μακάρι να ζητάγαμε από τον Κύριο νοήμουνα καρδιά, όπως ο Σολομώντα, να διαβάζουμε την Παλιά Διαθήκη και να βλέπουμε με το πρίσμα της Καινής Διαθήκης τις υποσχέσεις του Θεού μέσα στην Παλιά Διαθήκη, όπως κάνανε οι Απόστολοι και διδάξανε την Καινή Διαθήκη με τα εδάφια της Παλιάς, για να μπορέσουμε, αδερφοί, όχι απλά να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Θεού αδρανείς, άκαρποι, αλλά να είμαστε ως τα δέντρα πεφυβητεμένα περί τας ρίακας των υδάτων, και τα φύλλα μας να είναι πάντοτε πράσινα και να δίνουμε το καρπό μας κάθε χρόνο, να το δίνουμε και να απολαμβάνει ο κόσμος έξω, οι άνθρωποι που μιλάνε μαζί μας να απολαμβάνουν αυτό το καρπό που είναι από το Λόγο του Θεού, που είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Ειρήνη, ασφάλεια, σιγουριά στον τρόπο που ζούμε, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Να δεικνύουμε κάθε μέρα στη ζωή μας τον Χριστό. Παράδειγμα για μας είναι ο Κύριος μας, ο οποίος στεκότανε μπροστά στο Πιλάτο χωρίς ταραχή, χωρίς ανησυχία. Γιατί? Γιατί παράδειγμα μας έδωσε. Είμαστε τέκνα Θεού, αδέρφια μου. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι ο θάνατος, ο οποίος ο θάνατος ο Κύριος το κατάργησε όταν αναστήθηκε εκ των νεκρών. Αδέρφια μου, κατάργησε ο Κύριος το θάνατο. Όστις πιστεύει σε μέ, δεν θέλει δει θάνατο εις τον αιώνα. Είναι τα λόγια του Κυρίου. Μεταβαίνει από το θάνατο εις τη ζωή ο άνθρωπος του Θεού. Έφυγε ο φόβος ο μεγάλος από τη ζωή μας. Γιατί επανέρχεται πάλι πίσω? Γιατί απομακρυνόμαστε. Απομακρυνόμαστε από την παρουσία του Κυρίου. Και πολλές φορές βλέπω στον εαυτό μου, αδερφοί, γιατί ό,τι λέμε δεν το λέμε για τους άλλους. Το λέμε πρώτα για τον εαυτό μας. Και αυτό είναι το σωστό. Το Λόγο του Θεού το διαβάζω για να δω εγώ πώς πρέπει να είμαι απέναντι στον Κύριο. Όχι ο αδερφός μου, όχι η αδερφή μου, όχι πώς πρέπει να είναι μια εκκλησία, που είναι καλό να το βλέπω αυτό για να είμαι σε ασφάλεια κι εγώ, αλλά όχι όμως για να κρίνω. Να κρίνω τον εαυτό μου. Κύριε, μου λες το Λόγο του Θεού ότι αυτός είναι ο δρόμος της επιστροφής. Εγώ τι κάνω? Στέκομαι από μακριά? Μήπως ως ο άσωτος γιος πήρα την απόφαση να απομακρυνθώ διότι αισθάνομαι ότι είμαι καταπιεσμένος στον οίκο του Θεού, στο οίκο του πατρός μου? Μήπως έχω μέσα ψευδαισθήσεις ότι απομακρύνοντας τον εαυτό μου από το σπίτι του πατέρα μου θα βρω την ευτυχία, και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα πλούτη που ο ίδιος ο πατέρας μου έχει χαρίσει? Γι' αυτό γραφτήκαν αυτά στο Λόγο του Θεού, αδερφοί. Για να μας δείξουν ότι δεν υπάρχει ευτυχία μακριά από το Θεό.
Εδώ ο λαός που συνήχτη στην πλατεία ως ένα άνθρωπος δεν είναι αυτοί που είχαν φύγει στην αιγμαλωσία, είναι τα παιδιά τους. Λίγοι είναι αυτοί που επιστρέψουν πίσω. Θα φανταστείτε 70 χρόνια, οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν, που είχαν φύγει στην αιχμαλωσία, που φύγαν στην Βαβυλώνα, ήταν ηλικίας 10-15 χρονών, ίσως και 20 χρονών. Ήταν λίγοι αυτοί, δεν ήταν πολλοί. Και μάλιστα τους αναφέρει λίγο αργότερο, γιατί βλέπανε πώς χτίζεται ο ναός, πώς χτίζεται ο τείχος της Ιερουσαλήμ, και κλαίγανε από συγκίνηση, γιατί θυμότωσαν τη δόξα την παλιά. Και κλαίγανε από συγκίνηση. Αυτοί είναι νέοι. Αυτοί ακούγανε από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους, για τα μεγαλεία που ο Θεός έκανε. Και τι κάνανε, αδερφοί? Επιθυμήσανε μέσα στην καρδιά τους να ξαναζήσουν αυτές τις ημέρες. Εμείς δεν ζήσαμε τις πρώτες αποστολικές ημέρες, αδερφοί. Ακούγαμε. Διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού. Εάν μέσα μας γεννηθεί αυτός ο Άγιος ζήλος και πόθος να ξαναζήσουμε αυτή την ευλογία, και γιατί και όχι πιο δυνατή ακόμα, δεν θα το κάνει ο Κύριος αυτό τον έσχατο καιρό? Τότε δεν θα υπάρχει χώρος μέσα στα θρανία, άδειες θέσεις. Θα έρχονται, θα μπαίνουν μέσα, και με το που θα περνάνε το κατόφλι της πόρτας θα τους πιάνει ο Λόγος του Θεού και η παρουσία του Θεού. Με το Πνεύμα το Άγιο θα αναγεννάει, θα βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Δεν θα υπάρχει το ερώτημα όπως εκείνη την περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας: εμένα θα με βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο? Βεβαίως θα σε βαφτίσει. Βεβαίως. Γιατί να περιμένουμε όμως? Σήμερα δεν είναι μέρα σωτηρίας? Σήμερα δεν είναι μέρα να μετανοήσω και να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω το Λόγο του Θεού? Να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο ακούω το Λόγο του Κυρίου? Σήμερα δεν είναι ευκαιρία να ζητήσω το Πνεύμα το Άγιο? Και ο Κύριος είναι εδώ σήμερα να το δώσει. Χαίρεται ο Κύριος όταν ζητάμε κατά το θέλημα αυτού. Νομίζουμε ότι δεν είναι θέλημα Θεού να ζητήσουμε όλες αυτές τις ευλογίες, αδερφοί? Αμήν. Μακάρι ο Κύριος να μας βάλει ζήλο, άγιο πόθο μέσα στην καρδιά μας για τα πνευματικά. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, αγρυπνούντες, προσευχόμενοι, να δεχτούμε την ευλογία του Κυρίου. Διότι υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος ο Κύριος να μας επισκεφτεί, να μας δώσει αυτό που το ζητάμε, και αδερφοί, να ξεχάσουμε την ευαργεσία του Κυρίου. Μα μπορώ να ξεχάσω ότι ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο? Μπορούμε. Μπορούμε, αδερφοί. Πολλοί ξεχάσανε. Πολλοί στραφήκανε ο πίσω. Πολλοί ξεχάσανε τις θεραπείες, τις αναστάσεις νεκρών. Αυτοί εδώ που διαβάζουμε, αδερφοί, ο λαός Ισραήλ ξέχασε ότι ο Κύριος τους έβγαλε από τη γη της δουλείας με θαυμαστό τρόπο, ότι τους πήγε σε μια γη που ήταν γεμάτη με γίγαντες και τους έβαλε μέσα με θαυμαστό τρόπο, τους χάρισε νίκες. Του ξεχάσανε. Ξέχασαν ότι ο Κύριος τους έδινε τροφή εξ ουρανού, μάνα. Το ξέχασαν. Και πού στραφήκανε? Στα είδουλα. Εμείς σήμερα δεν έχουμε είδουλα σε μορφές διάφορες ζώων και τα λοιπά να προσκυνάμε. Έχουμε άλλα είδουλα που είναι σε σχήμα κουτάκια με οθονίτσες, που είναι σε σχήμα τηλεοράσεις. Άλλα είδουλα έχουμε σήμερα. Και η καρδιά μου και η καρδιά μας προσκολάει σε αυτά και ξεχνάει τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου και πόσο κόστισε στον Κύριο να μου χαρίσει αυτά που εγώ τα ξέχασα. Όμως ο Κύριος δεν κρατάει κακή, αδερφοί. Είναι πάντοτε έτοιμος να μας δεχτεί, πάντοτε έτοιμος να μας χαρίσει και άλλα. Έκανα λάθος, εντάξει παιδί μου, μόνο και μόνο που επέστρεψες και ομολόγησες και μετανόησες, εγώ δέχομαι τη δικαιολογία αυτή, εγώ δέχομαι την προσφορά σου, έλα πάλι πίσω.
Εγώ ό,τι έκανες το ξεχνάω. Το παίρνω και το πετάω στα βάθη της θαλάσσης. Ξεκινάμε από την αρχή πάλι μαζί. Ποτέ δεν πρόκειται να έρθω σαν να πει ο Κύριος σήμερα να σου υπενθυμίσω τι έκανες στο παρελθόν και με στεναχώρησες. Ποτέ. Όμως και εσύ να θυμάσαι πάντα ότι ο Κύριος ό,τι μπορούσε να κάνει έκανε για να σε φέρει κοντά Του. Ό,τι μπορεί να κάνει ο Κύριος το κάνει για να σε κρατήσει στο δρόμο το σωστό, στο στενό το τεθλιμμένο, στη στενή πύλη που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Από εκεί θέλει να μας περάσει ο Κύριος. Και χρειαζόμαστε βοήθεια. Να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με δικές μας δυνάμεις, ότι εμείς είμαστε ικανοί από μόνοι μας να περπατήσουμε τον δρόμο αυτό. Όχι, αδερφοί. Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Να αισθανθούμε δυνατοί, να αισθανθούμε ότι εμείς ποτέ δεν πρόκειται να πέσουμε, ότι εμείς ποτέ δεν πρόκειται να πλανηθούμε. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά το λόγο του Θεού τι λέει, και να χάσουμε τον δρόμο μας. Μη γέννητο, αδερφοί. Πάντοτε με ταπεινό φρόνημα, με συντετριμένη καρδιά, να ζητάμε από το Κύριο χάρη και έλεος, να μας ελεεί κάθε μέρα, να μας πλένει με το αίμα Του, διότι πολλές φορές κάνουμε σφάλματα μέσα στην ημέρα. Πολλές φορές βγαίνουν λόγια σαπρά από το στόμα μας. Πολλές φορές περνάνε σκέψεις πονηρές από το μυαλό μας. Πράττουμε πράξεις οι οποίες δεν είναι ευάρεσες μπροστά στον Κύριο. Κι όμως, όταν τελειώσει η μέρα και γονατίσεις, όχι εκ το πονηρό, δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, μιλάμε για μια ειλικρινή εξομολόγηση και ειλικρινή μετάνοια, επιστροφή, να πούμε Κύριε, έκανα λάθη, συγχώρεσέ με. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα, δώσε μου τη δύναμη να περπατήσω κατά το λόγο Σου. Δώσε μου την ευκαιρία να ομολογήσω σε έναν άνθρωπο τι έκανες εσύ στη ζωή μου. Μήπως αυτός ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει από τις πονηρούς οδούς αυτού. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Και το πρώτο βήμα το κάνουνε. Επιστρέψανε από την αιχμαλωσία και μαζευτήκανε μπροστά στη πλατεία κοντά στη πύλη των υδάτων. Και τι κάνανε, αδερφοί? Φέραν το βιβλίο του νόμου. Αυτό. Το βιβλίο το λόγο του Θεού. Και όλοι ακούγανε με προσοχή. Όλοι όσοι μπορούσαν να καταλάβουν ακούγανε. Άντρες, γυναίκες, μεγάλα παιδιά, έφηβοι, όλοι όσοι καταλαβαίνανε, όσοι μπορούσαν να νοήσουν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να δει το πρώτο βήμα. Και μετά τι έκανε ο Κύριος? Μαλάκωσε την καρδιά τους και άρχισαν να κλαίνε. Πότε ήταν η τελευταία φορά, αδερφέ μου, αδερφή μου, όταν έκλαψες ακούγοντας το Λόγο του Θεού? Πότε ήταν η τελευταία φορά όταν η καρδιά σου σκύρτιζε, όταν κάποιο εδάφιο σου έστελνε ένας αδερφός και τον διάβαζες μέσα στο κινητό σου? Ή πολλές φορές διαβάζουμε και λέμε, α, καλά, εντάξει, μου έστειλε ένα εδάφιο, τσακ, και το σβήνουμε κιόλας. Δεν σκυρτάει η καρδιά μέσα? Τι μεγαλύτερο δώρο από αυτό, ένας αγαπητός αδερφός ή μια αγαπητή αδερφή να σου στείλει ένα εδάφιο μέσα στην ημέρα. Και αυτό το εδάφιο να είναι μήνυμα Θεού για κάποιο ζήτημα που περνάς εκείνη την ώρα. Διότι τίποτα δεν γίνεται τυχαίο στη ζωή μας, αδερφοί. Ό,τι γίνεται είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι μηνύματα από το Λόγο του Θεού για να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Στην ημέρα την πονηρά να σταθούμε και να νικήσουμε ντυμένοι με την πανοπλία του Θεού. Να κλαίμε αδερφοί. Και άμα δεν κλαίμε να ζητήσουμε από το Κύριο να μας μαλακώνει την καρδιά, και να κλαίμε όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, διότι αυτός ο Λόγος σφραγίστηκε με το αίμα του Χριστού. Είναι μια υπόσχεση του Θεού που δεν πρόκειται να αναιρεθεί ποτέ, αδερφοί, εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν είναι ένας λόγος που θα ισχύσει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Εις τους αιώνας των αιώνων είναι αυτός ο λόγος. Και εμείς το έχουμε σήμερα μπροστά μας. Στο παρελθόν
Λίγοι είχαν το προνόμιο να κρατήσουν το λόγο του Θεού στα χέρια τους. Υπήρχαν καιροί που κυνηγάγανε τους ανθρώπους, τους αδερφούς μας, οι οποίοι διαβάζαν το λόγο του Θεού, τους κυνηγάγανε, τους σκοτώνανε, τους κατηγορούσανε στις μαύρες εποχές, το Μεσαίωνα. Απαγορευμένο ήταν να διαβάζεις το λόγο του Θεού. Και εμείς σήμερα το έχουμε στα χέρια μας. Το κρατάμε, αλλά το κρατάμε πολλές φορές κλειστό. Διότι η καρδιά μας σκληρύνθηκε. Διότι δεν περάσαμε μεγάλες δυσκολίες. Ξέρετε, η καρδιά μαλακώνει όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Όταν βρίσκεται σε ταλαιπωρία, μαλακώνει η καρδιά. Το έχω ζήσει στην πλάτη μου αυτό. Είχα περάσει μια φορά δοκιμασία με μια επέμβαση που είχα κάνει επώδυνη. Ίσως να σας το έχω πει και άλλη φορά. Αλλά είναι καλό να τα ξαναλέμε, αδερφοί, γιατί με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε εις μνήμη τα πράγματα που ο Θεός κάνει στη ζωή μας. Δεν έχουμε να προφέρουμε κάτι δικό μας. Όλα είναι χάρης Κυρίου στη ζωή μας. Και καθώς πέρασε αυτή την ταλαιπωρία στο σπίτι, στο κρεβάτι, το πόνο που ήμουνα και δεν μπορούσα να σηκωθώ εύκολα, καθόμουνα και άκουγα το λόγο του Θεού. Όλη την ημέρα άκουγα κηρύγματα, διάβαζα. Και όσες φορές άκουγα κηρύγματα, έκλαιγα. Έκλαιγα. Και απορούσα ακόμα και με τον εαυτό μου. Λέω, Κύριε, κλαίω. Μα δεν το έχω ξαναδιαβάσει αυτό το σημείο τόσες φορές στη ζωή μου. Και όμως κλαίω όταν το διαβάζω. Και αισθανόμουν τόσο χαρά μέσα μου. Ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο το Κυρίο. Μαλάκωσε η καρδιά μου. Και λέω, γιατί να μην κλαίω κάθε φορά όταν ακούω το Λόγο του Θεού. Και έρχεται μέσα μου η φωνή του Αγίου Πνεύματος και μου λέει ότι όταν ταλαιπωρείσαι και όταν περνάς δυσκολίες, να ξέρεις ότι είναι η αγάπη μου. Σου ανοίγω τα αυτιά, σου ανοίγω τα μάτια για να δεις καθαρά, να ακούσεις καθαρά τη φωνή μου. Τότε ο άνθρωπος σωθαίνει, τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει και τότε αποκατηστά τη σχέση του με το Θεό. Αδερφοί, να ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας. Δεν είναι πολλές φορές οι καταστάσεις ευχάριστες. Εάν είναι εξαιτίας αμαρτίας και απομάκρυνση από το Θεό, αμέσως να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε πίσω. Να ζητήσουμε χάρη και έλεος από το Κύριο και θα τη βρούμε. Εάν όμως είναι παιδεία να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, αυτό είναι, αδερφοί, ευλογία στη ζωή μας. Μα είναι ευλογία, αδερφέ, να ταλαιπωρείσαι? Εάν είναι να διαβάζω το Λόγο του Θεού και να σπάει η καρδιά μου, να μαλακώνει και να υπερχυλίζει ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του Κυρίου, αδερφοί, το προτιμώ. Το προτιμώ, γιατί το έχω ζήσει στη ζωή μου. Και πολλές φορές μου λείπουν αυτές τις στιγμές που αισθανόμουν τον Κύριο δίπλα μου. Να με παρηγορεί, να μου μιλάει απευθείας από το κήρυγμα, από το εδάφιο που διαβάζω από το Λόγο του Θεού, να μου μιλάει απευθείας. Και άλλες φορές να έρχομαι κορασμένος από τη δουλειά στην εκκλησία, να γουνατίζω, να τρέχει το μυαλό μου από εδώ και από εκεί, μέχρι να συγκεντρωθώ τελείως η προσευχή. Δεν πήρα τίποτα, δεν είπα τίποτα στον Κύριο. Μετά ακούω το Λόγο του Θεού, σηκώνομαι και μέχρι να βγω έξω στα σκαλάκια, ίσως και να μην θυμάμαι τι έλεγε ο Κύριος από το Λόγο του Θεού. Εμείς φταίμε γι' αυτό, αδερφοί, δεν φταίει κανένας άλλος. Εάν καταλάβουμε ότι το φταίξιμο είναι δικό μας, δικό μου, θα ζητήσουμε διόρθωση. Και όταν ζητήσουμε διόρθωση, θα απολαμβάνουμε αυτό που απολαύσανε και οι υπόλοιποι εδώ. Όλοι ήσανε ως εν άνθρωπο. Ήταν η επιθυμία τους. Ήτανε αυτό το οποίο τους έκανε μετά να προχωρήσουν παρακάτω. Διότι αν δεν είχαν μαζευτεί ως εις άνθρωπος εις την πλατεία για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, δεν θα καταλάβαιναν ότι είχαν κάνει λάθος και πολλά πράγματα από αυτά που γράφει μέσα δεν τα κάνανε στη ζωή τους. Εκεί καταλάβανε ότι η γιορτή που είχε πει ο Κύριος της σκηνοπηγίας να κατοικούν εν σκηνές, δεν την είχαν κάνει. Ξέρετε πόσα χρόνια? Από το καιρό του Ιησού του Ναβί. Πολλά χρόνια. Περάσανε ο Ιησούς ο Ναβί, πέρασαν οι Κρητές,
περάσανε βασιλιάδες, δεν είχαν κάνει τη γιορτή. Μα δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τους πει από το λόγο του Θεού και να τους εξηγήσει. Δεν βρέθηκε. Γιατί η καρδιά του λαού όλο ήταν απομακρυσμένη από το Θεό. Αλλά όταν επιστρέψανε πίσω και όταν μετανοήσανε αυτοί και για τα έργα αυτών και για τα έργα των πατεράδων αυτών, τότε ο Κύριος σήκωσε ανθρώπους οι οποίοι διαβάζανε το Λόγο του Θεού, εξηγούσανε το Λόγο του Θεού και τα νοήματα των εδαφείων αυτών και ο λαός χαιρότανε. Και με πρόθυμη καρδιά εκτελούσε μετά με χαρά. Είναι η μέρα Άγια του Κυρίου. Κάθε μέρα, αδερφοί μας, για μας είναι Άγια του Κυρίου. Γιατί σηκώνεσαι το πρωί με τον Ιησού Χριστό. Είναι δυνατόν να ξεκινά η μέρα σου με τον Κύριο των Κυρίων και να μην είναι ευλογημένη η μέρα, να μην είναι Άγια η μέρα σου? Αυτό θα επιθυμούμε στη ζωή μας, αδερφοί. Να ζήσουμε κάθε μέρα της ζωής μας ως τελευταία μέρα πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα απολαύσουμε όλες οι υποσχέσεις που ο Κύριος έχει πει από την Παλιά Διαθήκη, συμπεριλαμβάνουμε και την Καινή Διαθήκη, και πολύ περισσότερα. Γιατί μια φορά όταν οι μαθητές είχαν απορία, Κύριε, πες μας για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εξήγησέ μας. Μας λες διάφορα πράγματα από εδώ, από εκεί, γύρω γύρω προσπαθείς να μας πεις κάτι, αλλά πες μας πιο συγκεκριμένα πράγματα. Τους είπε ο Κύριος, εγώ για τα επίγεια σας μιλώ και εσείς δεν καταλαβαίνετε. Πόσο μάλλον για τα επουράνια. Ο Παύλος θα μας πει, ο Απόστολος, σε άλλο σημείο, ότι εγώ είδα και άκουσα λόγια τα οποία δεν είναι συγκεχωρημένο στο άνθρωπο να λαλήσει. Τι να πω, αδέρφια μου, γεμίζει πραγματικά η καρδιά μου με ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο. Και λέω, Κύριε, έλα να μας παραλάβεις. Έλα να παραλάβεις την Εκκλησία σου. Θέλουμε να φύγουμε από εδώ. Δεν μας ανήκει τίποτα σε αυτή τη γη. Ό,τι είναι και βλέπουν τα μάτια μας θα μείνει εδώ. Αυτό που μας περιμένει, η ουράνια πατρίδα, ο Κύριός μας, ο Πατέρας μας, τη δόξα, δεν μπορεί ούτε να υποθεί ούτε να περιγραφεί με ανθρωπίνα λόγια. Αλλά ο Κύριος να μας αξιώσει, αδερφοί, όλους, να μας βάλει Άγιο Ζήλο μέσα στην καρδιά μας και να μας αξιώσει όλους να είμαστε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.